Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, ανταποκρίνοντας στο αίτημα του Ερυθρού Σταυρού, συγκέντρωσε σήμερα τρόφιμα και τα παραδίδει στον Ερυθρό Σταυρό για να πάνε στο δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συναδέλφους που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Σύλλογός μας είναι πάντα παρόν σε κοινωνικά θέματα τα οποία έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι μας. Ζητάμε να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος. Πιστεύουμε ότι οι λαοί πρέπει να λύνουν τα προβλήματά τους με το διάλογο και την ειρήνη. Ζητάμε ειρήνη, καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που γίνεται και εμείς σαν εργαζόμενοι θα συμβάλλουμε πάντα και θα προσφέρουμε στο συνάνθρωπό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ερυθρό Σταυρό που παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συναδέλφους που άμεσα ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκαν σήμερα αυτά τα τρόφιμα ώστε να δοθούν στο δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας. Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για να παραλάβει την πολύ σπουδαία και σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια που συγκέντρωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας για τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Με το σύνθημα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, είναι πολύ σημαντικό το ότι μάζεψαν αρκετά τρόφιμα τα οποία μέσω του Περιφερειακού Τμήματος θα φύγουν τη Δευτέρα για τις αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και από εκεί να προσθεθούν στην Ουκρανία, φαντάζομαι, στους ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Εμείς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και το κάθε μέλος χωριστά, όλους τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας που βοήθησαν, που στήριξαν με την αγάπη τους και τη συνδρομή τους να συγκεντρωθούν τα τρόφιμα, όπως και όλο το λαό βέβαια της Μεσσηνίας, και να πούμε μια ευχή και προσευχή να σταματήσει πολύ γρήγορα αυτός ο πόλεμος.